Μέγκι, είσαι φίλη με τη Μικαέλα. Πώς είδες όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, πώς το βλέπεις και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες ώρες? Αρχικά να ξεκαθαρίζω ότι εγώ βρίσκομαι για θέματα υγείας πολύ σοβαρά στην Αλβανία εδώ και μία εβδομάδα. Είσαι καλά? Όχι, εγώ είμαι καλά. Είναι θέματα οικογένειας, οπότε τώρα να μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Εύχομαι περαστικά σε όποιον και να αντιμετωπίζει θέματα με την υγεία του. Περαστικά. Σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι... Ναι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άμα βρισκόμουν εκεί και είχα δει το περιστατικό από κοντά, θα ήμουν λίγο πιο ακριβές και σε αυτά που θα σου πω, ας πούμε, και σε αυτά που θα κρίνω. Γι' αυτό είμαι και λίγο γενική σε ό,τι λέω, γιατί και εγώ έχω μιλήσει μαζί της μία φορά, ας πούμε, όταν αυτό έγινε και μου λέει θα τα πούμε καλύτερα όταν γυρίσεις. Από εκεί και ύστερα, όλο αυτό που γίνεται και όλο αυτό που λέμε τους ανθρώπους είναι γύρω της, προκαλούν φόβο ή θεωρεί ότι υπάρχουν κορίτσια που είναι φίδια. Όλα αυτά, ας πούμε, δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ, γιατί θεωρώ ότι δεν απευθύνεται σε μένα προσωπικά. Εσύ που τη ζούσες και ήξερες, ήσουν στο κοντινό φιλικό της περιβάλλον, ξέρεις εσύ φίλες οι οποίες δεν τη στάθηκαν, την κορόιδεψαν, της έκαναν πισόπλατες μαχαιριές? Γιατί για να το λέει αυτό η Μικαέλα προφανώς αναφέρεται σε κάποιες. Λοιπόν, κοίτα, πολλές φορές όταν βγαίνουμε από έναν χωρισμό, γιατί και εγώ βγήκα από έναν χωρισμό και από μια σχέση που ήταν σχεδόν 3 χρονών, μου θεωρείς ότι όλο το γύρο είναι λίγο τοξικό. Οπότε θεωρείς ότι όλοι θέλουν να σου κάνουν κακό. Από εκεί και πέρα, το οποίο ξεκαθαρίζει όσο περνάει ο χρόνος. Εγώ θεωρώ ότι απευθύνεται στα άτομα τα οποία θεωρούσε φίλους, τα οποία θεωρούσε ότι θα σταθούν δίπλα της. Και έφυγαν από τη ζωή τους. Μίλησες, εσύ πότε μίλησες μαζί της, αμέσως μετά το περιστατικό, μόλις ανήρθες εκείνη της φωτογραφίας? Ναι, εγώ μόλις είδα όλο αυτό σε ένα site, τρόμαξα, γιατί εγώ, όπως σας είπα, έχω φύγει από την προηγούμενη Παρασκευή από την Ελλάδα. Και προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, επικοινώνησα πολύ λίγο και μου λέει όταν επιστρέψεις θα τα πούμε καλύτερα, μην ανησυχείς. Μου λέει τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό. Όμως μου κάνει εντύπωση που για άλλη μια φορά ακούμε για αυτό το χωρισμό που σε μια υπόθεση που λέμε πως δεν έχει καμία σχέση, προηγούμενη σχέση με το τι έχει συμβεί. Ναι. Εγώ βγήκα και το είπα αυτό κιόλας. Γιατί ήξερα ότι ήταν ένα περιστατικό το οποίο δεν είχε να κάνει, ας πούμε, έναν άνθρωπο. Επειδή είδατε ένα όνομα σε αυτό το story. Βέβαια. Ναι, το όνομα που ανέφερε η ίδια, έτσι. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις, πολλές φορές και όταν είσαι ταραγμένος και όταν συμβαίνουν συμβάντα τέτοια, αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες μήπως ήταν κάποιος από το παρελθόν. Μήπως ναι, ήταν, πάει το μυαλό σου τις πρώτες ώρες σε κάτι που δεν έχεις διασταυρωμένο τουλάχιστον. Ακριβώς, Ελένη μου. Οπότε, γι' αυτό και εγώ, επειδή είχα λίγο πιο καθαρό μυαλό από εκείνη, θεώρησα ότι μια καλή φίλη πρέπει να βγει να πει 2 λόγια και να βοηθήσει αυτή την περίπτωση. Μέγκι, εσύ δεν την προέτρεψες να πάει στο γιατρό, να πάει στο νοσοκομείο, να κάνει εξετάσεις, να πάει στην αστυνομία, να τον καταγγείλει, αφού μίλησες μαζί της? Της είπες, Μικαέλα, κινήσου, δραστηριοποιήσου? Εγώ της είπα πρώτα απ' όλα να κοιτάξει την υγεία της, γιατί με όλα αυτά που έχουν δει τα μάτια μου τα τελευταία 2-3 χρόνια, ξέρετε, η υγεία είναι πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή. Είναι. Ούτε οι άντρες, ούτε οι φίλες. Τίποτα. Πάντα της έχω δώσει αυτή τη συμβουλή να προσέχει τον εαυτό της, γιατί όπως είπε και ο Νάσος είναι μάνα και πρέπει να προσέχει τον εαυτό της για το παιδί της πρώτα και για τον εαυτό της μετά. Μίλησες καθόλου μαζί της για το πώς αντέδρασε το παιδάκι της σε όλο αυτό που της έχει συμβεί? Μετέπειτα δεν μίλησα, γιατί από ό,τι κατάλαβα είχε μπουκτήσει από όλους τους δημοσιογράφους που την παίρνανε τηλέφωνα. Οπότε... μου λέει θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να γίνω καλά, θέλω να έρθουν, λέει... έχω και ένα μνήμης βασικά μου είπε, οπότε δεν θυμάμαι και ακριβώς τι έγινε. Και κάπως έτσι μετά δεν έχουμε μιλήσει, γιατί όπως σας ξαναείπα και εγώ είμαι για θέματα σοβαρά υγείας εδώ πέρα, οπότε δεν είχα και τον χρόνο, ναι, να ασχοληθώ και... πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν είχες να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο και εσύ θα ήσουν και δίπλα της. Θα ήσουν και κοντά της. Όχι, εγώ θα είχα τρέξει κατευθείαν στο σπίτι της. Εδώ τρέχω για άλλα κι άλλα στο σπίτι της. Δηλαδή πηγαίνω κατευθείαν να βοηθήσω και να... όσο μπορώ να είμαι δίπλα της. Σε αυτή την περίπτωση όμως που είμαι μακριά, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Δηλαδή, άμα ήμουν ακόμα εκείνη τη νύχτα εκεί, θα πήγαινα να την πάρω και να την πάω στο νοσοκομείο. Εννοείται αυτό. Δηλαδή, θα βοήθατε έναν άνθρωπο που είναι έξω στον δρόμο έτσι. Όχι έναν άνθρωπο το οποίο έχω περάσει τόσα μαζί του. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα και τα δικά σου προβλήματα να ξεπεραστούν γρήγορα και όποιον αφορούν. Και με το καλό να γυρίσεις πίσω και να σου πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελένη μου, φιλιά πολλά στον Νάσο, φιλιά πολλά σε όλους σας.